εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τιμή πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μας. Ευλογητός η Χριστέ. Για κανέναν άνθρωπο, για κανέναν πρόσωπο, αλλά τους πάντες τους συμβαίνουν.
συγχώρεσαν. Και όχι εάν έφταιγες εσύ, αλλά και όταν σου φταίνει άλλο. Ο άνθρωπος που συγχώρεσε, ενώ του έκανε κακό ο άλλος, του βλάψε το σπίτι, του βλάψε την οικογένειά του, τον κατηγόρησε, τον συκοφάντησε, με παντίους τρόπους του κάνει κάποιο κακό. Ο άνθρωπος ο οποίος συγχωρούσε, λέει το Ευαγγέλιο, αυτόν θα το συγχωρήσω κι εγώ. Σου έκανε κακό, πεθερά σου, πεθερό σου, η νύφη σου, ο γείτονας, ο ξάδελφος, οποιοςδήποτε, του συγχώρησες. Είπες μέσα στην καρδιά σου, δεν πειράζει, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σου. Να τους έχει ο Θεός καλά. Και όταν τους δεις στον δρόμο, τους μιλάς φυσιολογικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όπως θα τους μιλάγες, εάν δεν υπήρχε ένα κακό, χωρίς να σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ευτυχής απέναντι στον συνάνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο, λέει ο Χριστός. Και εγώ, λέει, θα του δώσω, όπως σκόρπισε αυτός, συγχώρησε, όποιο αμάρτημά του κι αν είναι, εγώ θα τον συγχωρήσω. Αν είναι ως η κρίση, το μην ποιείς αντιέγνωσης, αλλά με μεγάλη ελεημοσύνη θα εξετάσει ο Κύριος και με μεγάλη αισθηλαγμία και επιήγεια όλους εκείνους που συγχώρησαν. Όλους εκείνους οι οποίοι ήταν ελεήμονες. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν ελεήμονες βοηθούσαν δεξιά, αριστερά. Δεν έβλεπαν τον συνάνθρωπό τους και τον προσπερνούσαν. Αυτόν πάλι θα τον κρίνει με πολύ επίγεια. Και το είπε το Ευαγγέλιο, το είπε ο Χριστός μας. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεήθησονται. Μακάρι αυτοί που είναι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν από μένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έτρεξαν στον πόνο του άλλου, έτρεξαν στη φυλακή, έτρεξαν στο νοσοκομείο, έτρεξαν και πρόσφεραν είτε υλική είτε ηθική βοήθεια, δεν πέρασαν με ασπλαχνία από αυτή τη ζωή. Δεν κλείστηκαν στον εαυτούλη τους και να πούνε μόνο εγώ και η οικογένειά μου. Αλλά πονέσαν τον άλλο, αγαπήσαν τον άλλο. Εαυτός που αγάπησε πολύ, θα του πει ο Χριστός, αφαίονται σου παιδί μου οι αμαρτίες σου, ότι αγάπησες πολύ. Σε συγχωρώ κατά πάντα, διότι αγάπησες πολύ. Και τι μας λέει ο Χριστός διαμέσου του αγαπημένου μαθητή Ιωάννη, ότι είναι εκείνη την ημέρα της κρίσεως. Η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών μας. Η αγάπη μας θα καλύψει πλήθος αμαρτημάτων μας. Και έτσι ο Κύριος θα είναι διοικής. Από εμάς εξαρτάται. Από την όλη συμπεριφορά μας. Εάν και κατά πόσο τα αμαρτήματα που έχουμε διαπράξει, μοιχείες, εκτρώσεις, βλασφημίες, κλοπές, φόνος, οποιοδήποτε αμάρτημα έχουμε διαπράξει. Τι λέει, θα το συγχωρέσει, θα το εξαλείψει, θα το εξαφανίσει. Όταν ο άνθρωπος ενεργούσε έτσι τη ζωή του, έτσι όπως περιγράφει, για το ποιήτα. Ποιους θα ελεήσει και ποιους θα κρίνει με ποιήκια. Έκρινες με ποιήκια τους ανθρώπους. Του δώσες εισπλαχνία, του δώσες αγάπη, σου έρχει το Ευαγγέλιο πώς θα σε κρίνει. Ήσουν ανελεήμον, άσπαθος, δεν συγχωρούσες, το κρατούσες μέσα την κακία σου. Θα περιμένεις να το βρεις μπροστά σου. Όπως τρώνεις θα γεννηθείς, ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις. Έστω και μη είχες δίκιο. Έστω και μη είχες δίκιο και δεν συγχώρησες τον άλλον που έφταιγε και μη ζήτησε συγγνώμη. Οφείλεις εσύ όπως να μιμηθείς τον Χριστό επάνω στο Σταυρό που χωρίς κανείς να του ζητήσει συγγνώμη είπε «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση». Πατέρα μου συγχώρεσέ τους
δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή είναι η κρίση, την οποία σήμερα Κυριακή της Αποκριάς διαβάζει η Εκκλησία μας. Όμως, είναι το αποκορύφωμα που φτάνει σήμερα στην κρίση. Εάν δείτε τα Ευαγγέλια που ξεκινάνε μετά την ειρήνη, μετά την εβδομάδα των τελών και Φαρισαίων, συγχωρέστε με, τα Ευαγγέλια έχουν μια συνοχή. Μετά των τελών και Φαρισαίων το ένα Ευαγγέλιο, μετά το άλλο, αρχίζει και μιλάει ο Χριστός για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Για τη Δευτέρα Παρουσία. Και φτάνει στη Δευτέρα Παρουσία και μας λέει κιόλας ότι την ώρα που θα δει το πώς θα κρυφθούμε. Δηλαδή σήμερα είναι το αποκορύφωμα, θα λέγαμε. Το αποκορύφωμα των όσων έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Και αν πηγαίνατε κάθε μέρα εκκλησία και ακούγατε το Ευαγγέλιο, θα βλέπατε ότι ο Χριστός τι κάνει. Απαντά ο Χριστός στα ερωτήματα των μαθητών. Πότε Κύριε θα έρθεις, ή να κρίνεις ζώντας και νεκρούς. Πότε Χριστέ που θα έρθεις. Πότε. Και ο Χριστός δεν τους δίνει ημέρα και ώρα. Αλλά όμως τους είπε περίπου τον καιρό. Και τους είπε, όπως βλέπετε το καλοκαίρι, το δέντρο της σιγιά, όταν βγάλει φύλλα, το δέντρο αυτό, αμέσως λέτε, μπήκε καλοκαίρι. Δεν θα υπάρξει χειμώνας. Τέλος το καλοκαίρι. Ακόμα, μα δείτε εμείς, επάνω γιατί είμαστε υψόμετρο 600-700 μέτρα, μείον 2 είχαμε σήμερα το πρωί. Εσείς εδώ έχετε καλοκαίρι. Αρχίζει και πιάνει καλοκαίρι, λέτε. Εμείς όμως μείον 2 σήμερα. Κρύο. Παγωμένος ο λαός. Αδέρφια μου, λέει ο Χριστός, όταν δείτε οι σιγιάκες σκάσουν τα φύλλα και βγουν τα φύλλα, πάει, τέλειωσε ο χειμώνας. Μπήκε το καλοκαίρι. Άνθησε η σιγιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακάνει τέτοιο. Ξέρεις ότι μπήκε στην περίοδο του καλοκαίρι. Έτσι τους λέει ο Χριστός. Όταν δείτε αυτά τα σημάδια που με ρωτάτε τι θα προηγηθεί, και αρχίζει και τους λέει, θα γίνει εκείνο το σημείο, θα γίνει αυτό το σημείο, θα γίνει το άλλο σημείο, θα γίνει το παράλληλο σημείο. Δεν θα σας τα πω τώρα. Αυτά ξεκινούν τα Ευαγγέλια μετά το τελών και Φαρισαίου. Άμα κοιτάξετε τελών και Φαρισαίου, είναι Κυριακή. Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης, της Πέμπτης, της Παρασκευής. Μέχρι και σήμερα μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός συνέχεια. Αναφέρεται στα σημάδια της Δευτέρας Παρουσίας. Και τι λέει μάλιστα, λέει στο Ευαγγέλιο το οποίο είναι την Τετάρτη μετά της τελών και Φαρισαίων. Η Τετάρτη, λέει λοιπόν ο Χριστός, πάνω σε αυτό το ζήτημα μιλάει όπως σας είπα. Και είπε ο Κύριος στις αυτού μαθητές, εν τες ημέρες εκείνες, και μετά τη θλίψη είναι εκείνη, θα έρθει μεγάλη θλίψη, μεγάλη στεναχώρια. Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες έσονται εν του ουρανού πίκτοντες και οι δυνάμεις εν ουρανείς ανεκτήσονται. Και τότε όψονται τον ιό του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών με τα δυνάμεις πολλής και δόξης. Και τότε αποστελεί ο Κύριος τους αγγέλους αυτού και επισυνάψει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκου εις άκου της γης έως άκου του ουρανού. Από δε της γης μάθετε τούτο. Όταν αυτής ήδη ο κλάδος απαλός γέννεται και εκφύγει τα φύλλα, γινώσκεται ότι εκεί στο θέρος εστίν. Όταν δείτε ότι έσκασε τα φύλλα της σιγιάς, τότε το θέρος είναι κοντά.
ούτω και εμείς, έτσι και εσείς. Όταν ταύτα είδε τα γινόμενα, όταν δείτε τα σημεία που έχω περιγράψει, και σας τα είπα ποια είναι, όταν δείτε αυτά τα σημεία, γινώσκεται ότι εγγύσες είναι επιθύρες η παρουσία. Θα είναι επιθύρες η Δευτέρα παρουσία. Αμήν λέγω ημίν, αλήθεια σας λέω. Ουμή παρέλθει γενεάφτη, δεν θα παρέλθει γενεάφτη, η οποία θα δει αυτά τα σημάδια. Δεν θα περάσει, δεν θα πεθάνει γενεάφτη, θα ζει. Μέχρις ου πάντα ταύτα γίνεται και θα τα δει όλα αυτά που σας λέω, μέχρι και τη Δευτέρα μου παρουσία. Ο ουρανός και η γη παρελέψονται, οι δε λόγοι μου που μη παρέλθουσε. Ο ουρανός και η γη θα ξαφανιστεί, αλλά τα λόγια μου δεν θα χαθούν. Θα γίνουν ένα προς ένα. Τα ακούτε εδώ τι μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο που διαβάζετε την Τετάρτη μετά Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Δεν θα φύγει η γενιά η οποία είδε τα σημάδια των καιρών, οι οποίοι είδαν να εκπληρώνονται τα σημεία που έχει προείπει ο Χριστός για να τα δει. Η γενιά που τα είδε θα δει και τη Δευτέρα την παρουσία. Και θα καταλάβετε, λέει, τα σημάδια και να τα καταλάβετε, γιατί είναι δύσκολο να τα καταλάβετε εμείς. Είναι δύσκολο να τα καταλάβετε. Δεν είναι εύκολο. Εάν δεν διαβάζεις Ευαγγέλιο, εάν δεν διαβάζεις Γραφή, θα τα θεωρείς όσα γίνονται φυσιολογικά. Όσα γίνονται θα τα θεωρείς φυσιολογική εξέλιξη. Και θα λες, δεν κατάλαβα, ποιο το κακό. Ποιο το κακό. Ένα παράδειγμα να σας λέω. Ξέρετε ότι μιλάει η Γραφή για το χάραμα στο χέρι και στο μέτρο. Ένα από τα σημεία των καιρών. Το οποίο τι είναι το σημείο αυτού του καιρού. Ότι θα αλλάξει η οικονομία, ο τρόπος συναλλαγής μάλλον, όπως ήδη έχει αλλάξει, ήδη έχει αλλάξει. Για πηγαίνετε να αγοράσετε ένα έπιπλο που κάνει 1.800 ευρώ, δεν μπορείτε να το πληρώσετε. Πηγαίνετε να το αγοράσετε όπου θέλετε. Δεν μπορείτε να δώσετε 1.800 ευρώ και να πάρετε ένα καναπέ ή ένα τραπέζι. Ούτε να σας κόψει απόδειξη μπορεί η τιμολόγια. Θα πρέπει να πάτε να τα καταθέσετε τα χρήματα στο λογαριασμό του στην τράπεζα. Και αφού κατατεθούν στην τράπεζα, τότε εκείνος θα σας κόψει το τιμολόγιο. Και ήρθε ο νύναμη πρόεδρος, ο κύριος Νιώτης, ήρθε τώρα και άλλοι 35-40 βουλευτές, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και καταθέσανε έτοιμα στη Βουλή και στον Παπαδήμο τον Πρωθυπουργό της κατοχής, δώσανε τι έγγραφο με 35-40 υπογραφές βουλευτών. Όχι να μην μπορούν έτσι, μόνο όταν είναι πάνω από 1.500 ευρώ, δηλαδή ότι κάνει κάτω από 1.500 ευρώ, μπορείς να το αγοράσεις. Ότι είναι πάνω από 1.500 όμως, πρέπει να πας στην τράπεζα ή να έχεις πάρει την κάρτα, την Visa κάρτα ή τη Mastercard. Αυτές είναι το μικροτσίπ. Αν έχεις κάρτα, μπορείς να το πληρώσεις. Εάν δεν έχεις, δεν μπορείς να τα καταθέσεις τα χρήματα στην τράπεζα. Όχι όμως στην ταμιακή μηχανή του καταστήματος. Κάτω από 1.500 μπορείς. Και έρχεται ο Νιώτης τώρα, ο αντιπρόεδρος, και κατέθεσε προχθές έτοιμα από 1.500 που είναι να κατέβουμε στα 100 ευρώ. Να κατέβουμε στα 100 ευρώ. Ό,τι είναι από 100 ευρώ και πάνω θα πρέπει να το πληρώνεις μέσω τραπέζης ή να έχεις υποχρεωτικά κάρτα με μικροτσίπ. Αυτό το θεωρήσαν πάντα μια φυσιολογική εξέλιξη.
Γιατί, διότι φτάσαμε, λέμε, στην κατάσταση που φτάσαμε, την οικονομική κρίση, από τη φοροδιαφυγή. Κάποιοι φοροδιαφεύγουν. Δηλαδή, πάνε και παίρνουν ένα αντικείμενο που κάνει 500 ευρώ και κόβουν απόδειξη για 100. Συνεννοούνται πελάτες και κατάστημα και κόβει 100 ευρώ. Και τα άλλα 400 δεν φορολογούνται. Έτσι λέει ο νιώτης, δεν θα μπορεί κανείς να φοροδιαφέρει. Κοιτάτε πριν 2 χρόνια την ορθόδοξη μαρτυρία που υπογράψα. Θα φτάσουν στο 1 ευρώ. Το έχω γράψει. Θα φτάσουν στο 1 ευρώ. Αυτό το θεωρούν όλοι όμως. Οι λογιστές που μίλησαν. Οι φοροτεχνικοί, ο ένας, ο κόσμος, ο πολίτης. Πολύ φυσιολογική εξέλιξη. Και τι λένε όλοι. Βεβαίως. Διότι αν μαζευτούν οι φόροι, θα γλιτώσουν να μας κόβουν συντάξεις και μισθούς. Γιατί κάποιοι φοροδιαφεύγουν. Είμαι μεγάλα ποσά, είμαι μικρά ποσά. Έτσι δεν θα μπορεί κανένας να φοροδιαφεύγει. Φυσιολογική εξέλιξη. Για όλο τον κόσμο. Όχι όμως και για μένα και για τους χριστιανούς, οι οποίοι παρακολουθούν τα σημεία των καιρών. Διότι ο Κύριος τι λέει, θα αλλάξει το σύστημα. Και δεν θα μπορεί κάποιος να πουλάει ή να αγοράζει, ή μείω έχω το χάραγμα του Αντιχρίστου. Κανένα δεν θα μπορεί να πουλάει ή να αγοράζει. Γιατί, γιατί δεν θα υπάρχει χρήμα. Και θα γίνεται, λέει, η ανταλλαγή με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό λοιπόν που οι άλλοι το βλέπουν φυσιολογικό, ο χριστιανός που μελετά γραφή, βλέπει την εκπλήρωση των σημείων των καιρών. Βλέπει αυτά που ο Κύριος απεκάλυψε στον Ιωάννη. Άρα λοιπόν, είμαστε η γενιά που βλέπει τα σημάδια να εκπληρώνονται. Και τι έλεγε το χθεσινό Ευαγγέλιο. Το χθεσινό Ευαγγέλιο. Τι είπε το χθεσινό Ευαγγέλιο λοιπόν. Το χθεσινό Ευαγγέλιο, αδέρφια μου, να το δούμε, είπε το εξής. Έλεγε ο Χριστός, πάλι μίλαγε για τα σημεία των καιρών. Πάλι αναφερόταν στα σημάδια. Και συνεχίζει και λέει, δεν το διαβάζω την αρχή, είναι ακριβώς το Σαββάτο πριν τις απόκριες, το χθεσινό Ευαγγέλιο. Όσοι πήγατε εκεί, εσείς δεν το ακούσατε. Είπε ο Κύριος, βλέπετε, μην πλανηθείτε. Προσέχετε, λέει, τα μάτια σας 14. Λέει στους χριστιανούς, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πλανηθείτε. Προσέξτε. Γιατί το λέει ο Χριστός. Διότι όντως, εάν δεν παρακολουθείς τα σημεία των καιρών και αν με το πνευματικό μάτι δεν τα δεις, κινδυνεύεις να πλανηθείς. Και συνεχίζει, συνεχίζει, λέει πάλι τι θα γίνει. Και τότε όψαντε τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενον εν εφέλη με τα δυνάμεως και δόξης φωνής. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Οι δε λόγοι μου η παρέλθωση, το είπε και στο προηγούμενο. Προσέχετε δε εαυτής. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Μήποτε βαριθώσει η μόνη καρδία εν κρεπάλι και μέθη και μέρινες βιωτικές και ευνίδιος ετοιμάς επιστή ημέρα εκείνη. Ως παγίσκα επελέψετε επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αφρυπνείτε επί ούν εν παντή καιρό δεόμενη ή να καταξιωθεί εκφυγή πάντα ταύτα. Τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήνε έμπροσθε του Υιού του ανθρώπου. Και έτσι τέλειωσε. Το ερμηνεύει. Τι μας λέει, θα θείε η δόξη, αλλά μας λέει, προσέχετε τους εαυτούς σας. Μήποτε βαριθώσει μόνο καρδία, μήπως η καρδιά σας έχει καταπέσει και ασχολείται με μέθες, με
αμφιβάλλες, με ασωλίες, με την καθημερινότητα, με βιωτικές, με έρημνες, τα καθημερινά προβλήματα. Προσέξτε, διότι θα πλανηθείτε, εάν δεν προσέξετε. Και τι θα γίνει, έρχεται ευνίδια. Δεν θα το καταλάβετε όταν θα φύγουν. Παπαπ! Θα ξυπνήσετε και θα σας πούνε αυτό γίνεται. Και γι' αυτό συνεχίζει. Σαν παγίδα θα την πάθετε. Αν δεν προσέχετε, πώς πέφτει το λιοντάρι μέσα στην παγίδα που στείλουν οι θηρευτές. Ανοίγουν μια παγίδα, βάζουν πάνω μια ψάθα, τρέχει το καημένο το λιοντάρι ανήπερα, από κάτω η χυλακούβα από την ψάθα έχουν ανοίξει 3 μέτρα λάθο, πέφτει μέσα το λιοντάρι και το πιάνει. Έτσι θα σας πιάσουν και εσάς, λέει. Σαν παγίδα. Εδώ αλήθεια, πού είναι η πνευματική εκείνη που λένε μην ασχολείστε με αυτά. Μην ασχολείστε παιδιά μου με αυτά. Εσείς κοιτάτε την ψυχή σας. Μα αυτό μου λέει ο Χριστός. Εδώ είναι το λίγο Χριστού. Να προσέχω να μην παγιδευτώ. Και όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν πνευματικοί λέει που φασιώνουν τα παιδιά τους. Και τους λένε δεν είναι παιδιά μου τίποτα. Μη σε να χωριέστε. Εσείς να κάνετε αυτό που σας λέμε εμείς, την ψυχή σας να κοιτάτε. Μα εννοείται ότι ο χριστιανός κοιτάει την ψυχή του. Πώς το ξεκίνησαν το Ευαγγέλιο σήμερα. Τι σας είπα στην ερμηνεία. Ότι αν δεν είμαστε μες στην ψυχή μας, φιλάνθρωποι, ελεήμονες, άνθρωποι της αγάπης, αν δεν έχουμε αρετές, τις οποίες ζητά ο Χριστός να αποκτήσουμε, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Ο γέροντας Πορφύριος, θα διαβάσετε και στα βιβλία, του έλεγε πολλές φορές, πήγαιναν κάποιοι άνθρωποι και τους έλεγε, εσείς μην ασχολείστε με τον Αντίχριστο. Ασχοληθείτε παιδιά μου με τον Χριστό. Μην ασχολείστε. Αλλά εγώ που πήγαινε συχνά στον γέροντα Παΐσιο και είχαμε μιλήσει επανειλημμένος για τον Αντίχριστο, τον ρώτησα γιατί το λέει αυτό. Γιατί γέροντα μου λέω λέτε στον κόσμο να μην ασχολείται με τον Αντίχριστο αλλά να ασχολείται με τον Χριστό. Μου λέει παιδί μου, όταν μου έρχονται πόρνοι, όταν μου έρχονται βλάσφημοι, όταν μου έρχονται μυθοί, όταν μου έρχονται άνθρωποι που πάνε απλά στην εκκλησία, κάνουν ένα σταυρό και δεν ζουν μυστηριακή ζωή. Δεν έχουν, μου λέει, Χριστό μες στην καρδιά τους. Ο Αντίχριστος τους μάρανε, που έρχονται και με ρωτάνε πότε θα δει και τι μέρα θα είναι και τι ώρα θα είναι. Τι βλέπετε γέροντα, φτάνει ο Αντίχριστος. Τους έλεγε, μην κοιτάτε εσείς παιδιά μου τον Αντίχριστο. Βάλτε τον Χριστό πρώτα μες στην ψυχή σας. Και μου λέει πατέρα Νεκτάριο να κάνεις ένα κήρυγμα οι δύο αντίθεση και το έκανα τότε. Και μου είπε ξεκάθαρα, εάν μες στην ψυχή σου παιδί μου μου λέει υπάρχουν πάθη, υπάρχουν αμαρτήματα. Πίσω από κάθε πάθος είναι και ένας δαίμονας. Ένας δαίμονας μου λέει και αυτό λένε και οι άλλοι. Εάν λοιπόν μέσα στην ψυχή μας έχουμε πάθη και έχουμε μέσα στην ψυχή μας αμαρτήματα, πίσω από το κάθε αμάρτημα κρύβεται ένας διάβολος. Ένα δαιμόνιο. Όταν λοιπόν εγώ μέσα στην ψυχή μου έχω 1000 δαίμονες, όταν έρθει ο Αντίχριστος, ο Άγγελος, ο Αιωσφόρος, τα δαιμόνια τι θα κάνουν. Θα προσκυνήσουν μπροστά. Θα με γονατίσουν, θέλουν και μένα, θέλοντας και μη, και τα έχω μέσα. Πρέπει πρώτα να εκδιώξω τα πάθη από την ψυχή μου. Πρώτα πρέπει να βάλω τον Χριστό και μετά να ασχοληθώ με τον Αντίχριστο. Διότι αν δεν έχω βάλει τον Χριστό μέσα μου, όντως υπέκυψα στον Αντίχριστο. Δεν μπορώ να σταθώ. Αλλά υποτίθεται και θέλω να πιστεύω ότι απευθύνομαι σε ακροατήριο που ζει μυστηριακή ζωή. Σε ένα ακροατήριο, όχι που αυτός είναι ακροατέ του Λόγου του Θεού, αλλά είναι και ποιητέ του Λόγου του Θεού. Δηλαδή τα πράγματα στη ζωή τους. Ακολουθούν τον Χριστό. Αγωνίζονται. Εξομολογήστε.
κοινωνάτε τακτικά των αχράντων μυστηρίων. Υπάρχει ήδη ο Χριστός μέσα σας. Και γι' αυτό απευθύνεται σε εμάς ο Χριστός. Και λέει, εσείς τότε παιδιά μου, προσέχετε μην παγιδευτείτε. Γιατί ο άλλος που έχει τους δαίμονες μέσα, ο άλλος που έχει τα πάθη μέσα, δεν γλιτώνει. Και να ξέρετε αυτός είναι ο αντίχριστος θα προσκυνήσει. Και θα ξέρει όλα. Τα σημεία των καιρών, τα πάντα, δεν πρόκειται να γλιτώσει. Γιατί οι δαίμονες που είναι μέσα του θα ενεργοποιηθούν και θα τον μοναδίσουν. Γι' αυτό μου λέει παιδί μου νέο, ότι να ασχοληθούν οι άνθρωποι με τον Χριστό και όχι με τον Αντίχριστο. Γιατί λείπει ο Χριστός από μέσα τους. Λείπει ο Χριστός από μέσα τους. Μια μισή ώρα είχα συνομιλία πάνω σε αυτό το θέμα με τον Πατέρα και μακαριστό Πορφύριο. Εδώ λοιπόν ο Χριστός προτρέπει εμάς τους χριστιανούς, τους έχοντες βίωμα χριστιανικό, να προσέχουμε. Και τι λέει ο Χριστός? Όχι να φασιώνουμε τα πνευματικά μας παιδιά, όπως έλεγε ο Γέροντας, αλλά να τους εισπύρουμε μέσα στις ψυχές τους, να προσέχουν. Το αγρυπνείτε. Προσέχετε, λέει τη μία φορά, αγρυπνείτε, λέει την άλλη. Δεν λέει μην ασχολείστε. Ακούω μερικούς και δεσποτάδες και παπάδες που λένε μην ασχολείστε. Και τότε τι είναι ο Χριστός? Ηλίθιος που λέει προσέχετε και αγρυπνείτε. Μην παγιδευτείτε και μην ξεγελαστείτε και πέσετε στην παγίδα του. Γιατί μου το λέει? Και το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό έχω μπροστά μου το Ευαγγέλιο. Να μην αφισβητήσει κανείς τα όσα λέω. Κρατώ το Ευαγγέλιο, το βλέπετε. Άρα λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε. Ασχολούμεθα με τον Χριστό, το Κύριο με εμάς. Η αγάπη μας ο Χριστός. Ο έρωτας της καρδιάς μας ο Χριστός. Ζούμε και αναπνέουμε για τον Χριστό. Όμως, πρέπει να προσέχουμε ο Χριστός. Και να αφρυπνώ, μην πέσω και πατήσω στην παγίδα και βρωθώ σαν το λιοντάρι μέσα στο λάδι. Έτσι λοιπόν αδέρφια, στη σημερινή ομιλία την οποία θα αναπτύξω στην αγάπη σας και ήδη αναπτύσσω, θα πρέπει όσα συμβαίνουν στις ημέρες μας να μην τα βλέπουμε τυχαία λοιπόν. Να μην τα βλέπουμε. Ήδη βλέπετε τι κάνουμε. 130 δισεκατομμύρια θα μας δώσουν οι Ευρωπαίοι. Θα τα δώσουν. Θα τα δώσουν. Γιατί? Γιατί θέλουν το χρέος μας να αυξάνεται κι άλλο. Για σκεφτείτε μια οικογένεια που δεν έχει να φάει, να παίρνει μεγάλα δανεικά από τους γείτονες και από άλλους ανθρώπους. Στο τέλος θα πρέπει να πουλήσει και το σπίτι για να ξεπληρώσει. Θα πρέπει να πουλήσει και το σπίτι. Γι' αυτό μας χρεώνει. Για να φτάσουν στο τέλος, όπως είπε ο πατήρ Χριστόδουλος ο Αγγελόπουλο, που έχει γράψει τον κοντά στο Γέροντα Παΐσιο και έχει γράψει το πρώτο βιβλίο για τον πατέρα Παΐσιο, λέει, θα χρεώσουν τον κόσμο, θα χρεώσουν την πατρίδα μας και μετά θα μας πούν, δεν βγαίνει το χρέος, το ξέρουμε ότι υποφέρετε, θα μας λένε οι Ευρωπαίοι, αλλά τι να κάνουμε, πήρατε δανεικά και θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Αυτά που πήρατε ήταν οι φόροι του γερμανικού λαού, του αγγλικού λαού, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, θέλουμε τα λεφτά τους πίσω. Οι κυβερνήσεις δεν τα δίνανε έτσι τα χρήματα. Είπαμε να σας δανείσουμε, όχι να χάσουμε τα χρήματά μας. Μας τα ζητάγανε, σας τα δίναμε προς τα χρόνια. Και τώρα βλέπετε, και το έχουν και μεγάλο κατόρθωμα. Είδατε η πολιτική μας λέει, πρώτη φορά λέει που βγαίνει ένα κράτος τόσο μεγάλο δάνειο. Καφώνται οι ανώνυμοι. Καφώνται. Γιατί
ξέρουν και αυτοί τι είναι μεσοκόλπο, αδέρφια. Είναι μεσοκόλπο, έχετε περάσει από τη λέξη Bilderberg και από τη Μασονία. Ποιος δεν πέρασε, ο Παπανδρέου ή ο Σαμάρας. Όργανα και οι δύο της λέξης Bilderberg. Εκεί μέσα σημανοκρατιάζουν. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει ο ελληνικός λαός. Και τους ταπεινώνει. Γιατί είναι μέσα στον κόλπο. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Χρεώνουν την Ελλάδα. Και ήδη ξεκινάνε και το λένε φοροδιαφέρον. Πάρτε το τσιπάκι. Λοιπόν, εκ των υστέρων, για να φτάσετε στα 100 ευρώ που είπα την πρόεδρο της Βουλής, για να μην φέρει κανένας. Άρα λοιπόν έχουν σχέδιο, ξέρουν που το πάνε. Και να μην μπορεί να γίνεται καμία συναλλαγή, παρά μόνο μέσω τραπέζης, γιατί είπαμε οι τράπεζες, τα 10 κέρατα σε προηγούμενη ομιλία μας. Τα 10 κέρατα του θηρίου του επτακέφαλου. Οι 10 μεγαλοτραπεζίτες, αυτοί που δίνουν τα δάνεια. Και βλέπετε πρέπει στην τράπεζα να τα καταθέσεις. Αλλά και τη φοροκάρτα, ποιος τη δίνει, πού σε παραπέμπουν να την πάρεις, πάλι στο θηρίο που σε παραπέμπουν, στην τράπεζα. Η κάρτα, η άλλη Mastercard, πού σε παραπέμπουν, στην τράπεζα σε παραπέμπουν, τη δίνει. Τη Mastercard, το οποιαδήποτε κάρτα, με τα μικροτσίπεμα, που δεν παίρνεις λεφτά, δεν κρατάς λεφτά, αλλά εκείνη η καρτούλα μέσα από την έχει κάτι χιλιάδες να είναι. Και επειδή μπορεί να διάσεις, όπως γράφαμε στο βιβλίο το 83-84, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και γράψαμε τα σημεία των καιρών, θα σου πούνε μετά από εκεί ότι έχασε την κάρτα πάνω στο χέρι. Και το χέρι μπορεί να χάσει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα δυστρωμένο και κεντρικό. Γιατί θέλουν αδέρφια μου να μας βάλουν να τους προσκυνήσουν. Πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι δεν θα προσκυνήσουμε. Θα εφαρμόσουμε αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Μπορεί να έρθουν και να σας πάρουν τα σπίτια σας. Μπορεί να έρθουν και να σας πάρουν τις περιουσίες σας. Μπορεί να έρθουν και να σας τα πάρουν όλα. Ένα μη δώστε. Το Χριστό και την ψυχή σας. Αυτά λέει δεν μπορεί να σας τα πάρει κανείς παρά μόνο εάν εσείς τους θα δώσετε ήδη. Όλα τα άλλα μπορούν να τα πάρουν. Πόσο δίκαιο είχε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Και διαβάζω στο βιβλίο του Γεροντάτου του Φλωρίνη Αυγουστίνου, στο βιβλίο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, η 99 προφητεία. Έχει νούμερα. Ο Αγίου Κοσμά λέει, θα ρίξουν στην Ελλάδα πολύ παρά, πολύ χρήμα, θα πέσουν παράδες. Και θα σας ζητήσουν να τα πάρουν πίσω. Αλλά δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν, μήτε θα προβάλλουν, θα προλάβουν, λέει η Αγίου. Άρα γιατί δεν θα μπορέσουν και δεν θα προλάβουν. Γιατί κάτι αναμένεται να γίνει πράγμα. Κάτι βλέπει ο Άγιος. Κάτι βλέπει που δεν θα μπορέσω να τα πάρουν πίσω, αδέρφια. Ένα από τα σημεία των καιρών που αναμένουμε είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Του Ανώ, του Υιού του Διαβόλου, του Έως Χώρου. Ο οποίος τι θα είναι, ένας άνθρωπος απλός όπως σας το λέω. Αλλά μέσα του θα μπει όλη η ενέργεια του σατανά. Ο δράκονας, ο αρχιέκακος όφης. Αυτός που μπήκε μες στον παράδεισο και πλάνησε τον Αδάμ και την Εύα. Θα μπει μέσα σε αυτό το πλάσμα του Θεού. Γιατί θα μπει. Γιατί θα είναι δεκτικός σε αυτά τα πράγματα. Γιατί αν δεν είσαι δεκτικός και δεν προσκυνάς τον νέο σπόρο, στις λέξεις Bilderberg, στις μασονικές στοές, δεν μπαίνει ο αιώς χώρος μέσα σου. Δεν μπορεί να μπει ο αιώς χώρος μέσα σου. Εδώ λοιπόν μας λέει η γραφή ότι θα μπει ο αιώς χώρος μέσα.
Γιατί? Διότι ο διάβολος δεν μπορεί να σαρκωθεί. Ενώ ο Θεός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Ο διάβολος δεν μπορεί να το κάνει, αδέρφια μου, να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος. Όμως, όταν θα έρθει, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Θα τον αναγνωρίσουμε? Θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Αντίχριστος? Σήμερα το πρωί, στο Αρχονταρίκι, εκεί που πίναμε το τσάι και το καφέ για να ζεσταθούμε κιόλας, με ρωτήσαν, γέροντα, τι γίνεται με τη σημεία των καιρών? Και δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει. Άνθρωπος δεν υπάρχει, λέει, να ηγηθεί κάπου. Λείπουν οι γέρες. Κοίτατε το πιπιλάδι και τηλεοράσεις. Ότι λείπει μια προσωπικότητα που θα πάει μπροστά και θα σώσει και την Ελλάδα, αλλά και τους άλλους όμως, γιατί και οι άλλοι έχουν πει το πρόβλημα. Είναι μικρή πολιτική, λένε. Δεν υπάρχουν αναστήματα μεγάλα πολιτικά που μπορούν να ηγηθούν, να κατεβάσουν τους λαούς κάτω και να γεμίσουν πλατείες. Δεν υπάρχουν τέτοια ηγετικά πρόσωπα. Χάνονται μέρα με την ημέρα. Και αν δείτε όλοι οι λαοί που κατεβαίνουν σαν αγανακτισμένοι στις πλατείες, όλο τον κόσμο, τι κάνουν? Απαξιώνουν τους πολιτικούς τους. Όπως απαξιώθηκαν στην Ελλάδα το κίνημα των αγανακτισμένων, τι κάνει? Απαξιώνει όλους τους πολιτικούς του κόσμου. Τους ξεγυμνώνει. Τους βγάζει και τα εσώρουχα ακόμα να φανούν ότι είναι γυμνοί. Τελείως γυμνοί. Παράδειγμα. Αφού ξεφτέλησαν το Γιωργάκι, τώρα ξεφτελίζουν τον Αντωνάκη. Είδατε τι του κάνουν? Του λένε, αν δεν ψηφίσεις, ενώ πιο πριν έβγαινε σε όλες τις τηλεοράσεις και υπάρχουν τα βίντεο στο ίντερνετ και γελάει ο κόσμος, γιατί τον έχουν, τι έλεγε πριν 15 μέρες και τι λέει σήμερα. Και έλεγε, εγώ δεν ψηφίζω ούτε το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο. Και τα μέτρα θα τα πάρουν μετά τις εκλογές, όταν αναλάβω εγώ την ηγεσία. Και τον βάλαν και υπέγραψε. Ψήφισαν και οι βουλευτές του. Και όσοι είχαν ψήφο, φύγανε. Φύγανε. Απομακρύνθηκαν. Γιατί σου δεν μπορούν να κάνουν κολοτούμπες. Άλλα τα λένε στο λαό του μια και άλλα στην άλλη. Αυτό το κάνει ο Γιωργάκης και βρέθηκε με 8%. Θα το κάνουμε και εμείς. Θα κοροϊδεύουμε έτσι τον κόσμο. Θα εξαπατούμε τον κόσμο. Και τι έγινε? Τον έφερε και τι βγαίνει και λέει τώρα? Το έκανα για την Ελλάδα. Να σώσω από τη χρεοκοπία που θα ήταν χειρότερα. Δεν μου λες βρε ανόητε. Ανόητε, καλά μαθαίνε. Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω. Αν είσαι πολιτικός Πελιοπής, όταν το έλεγες ως πολιτικός, δεν σκέφτηκες ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε χρεοκοπία και να σε απειλήσουν οι Ευρωπαίοι ότι αν δεν υπογράψεις δεν σου δίνω τα χρήματα και θα πάθεις χρεοκοπία? Δεν το σκέφτηκες? Εάν δεν το σκέφτηκες και δεν μπορείς να δεις 5 μέτρα πιο πέρα από εσένα τι γίνεται, τότε δεν κάνεις τα ηγέτες. Δεν κάνεις για πολιτικός. Όπως λέω στους μοναχούς, ο ηγέτης είναι ηγούμενος. Είτε είναι παπάς. Γιατί ηγείται και ο παπάς, είτε είναι δεσπότης, είτε είναι πολιτικός, πρέπει να βλέπει, λέω, εδώ και χρόνια στους πατέρες, πίσω από το βουνό. Πίσω από το βουνό. Εάν ο ηγέτης δεν βλέπει τι είναι πίσω από το βουνό και τι έρχεται, δεν κάνει μια ηγέτης. Πρέπει να προετοιμάσει τον κόσμο ο ηγέτης για αυτό που έρχεται, να προβλέψει τι θα γίνει. Εάν δεν μπορεί να το προβλέψει, δεν κάνει για ηγέτης. Γιατί όσα γίνονται μπροστά από το βουνό, τα βλέπουμε όλοι. Άρα, αν είσαι άξιος πολιτικός, θα έπρεπε να κάνεις πρόβλεψη ότι μπορεί να με εκβιάσουν, άρα ας μην πω ότι δεν υπογράφω, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο,
Γιατί μπορεί να με εκβιάσουν με ανθρωποκοπία. Και είναι και ο νομολόγος. Και δεν τα σκέφτηκες. Αν τα είχες σκεφτεί. Αν τα είχες σκεφτεί. Και έλεγες και λες εσύ ψέματα όπως έλεγε και ο Γιωργάκης για να αποδείξει την πρωθυπουργία. Και λες δεν πειράζει. Έστω και μια μέρα μάνα να γίνω πρωθυπουργός. Να με γράψει η ιστορία της Ελλάδος ότι και εγώ έγινα πρωθυπουργός και σπάω μετά σπίτι μου. Και σπάω σπίτι. Και όλο το ίντερνετ τους κροϊδεύει. Και ξέρετε, οι περισσότεροι νέοι και οι μεγάλοι τώρα μπαίνουν στο ίντερνετ. Αφού έμαθα και μπαίνω και εγώ. Και βλέπω αδέλφια μου το τι γίνεται και γελάνε όλοι. Και γι' αυτό τα ποσοστά σε μια εβδομάδα είδατε 31 ήταν πριν 15 μέρες που είχα έρθει. Σήμερα 19 το ποσοστό λέει τη παρατάξεω στον τομέα. Πέφτει, γκρεμίζεται. Θα πάει και αυτό στο άλλο. Και αυτή θα είναι η τιμωρία του στον ελληνικό λαό. Ξεγυμνώνουν τον βασιλιά και δείχνουν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και γελάει ο κόσμος. Αυτό όμως δεν είναι στην Ελλάδα. Δείτε παρακαλώ ότι αυτό με τους αγανακτισμένους γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και αρχίζει ο κόσμος, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικοί, τα μάτια σας ανοίγουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει η ψυχή σας και μη σας εξαπατήσουν. Διότι πλέον όποιος ψηφίσει και μας οδηγήσουν στο τσιπάκι, οι κύριοι αυτοί έχετε υπογράψει με την ψήφο σας την καταδίκη ολοκλήρου της Εκκλησίας. Θα είμαστε συνυπεύθυνοι πλέον όταν ψηφίσουμε και βγάζουμε αυτούς που ξέρουμε πού οδηγούν τα πράγματα. Και ξέρουμε ότι ανοίγουν σειλές και πείτε με. Είμαστε συνυπεύθυνοι στο μεγάλο αυτομάτι. Ότι θα οδηγήσουμε τη χώρα μας πρώτα στον αντίκρισμα. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Για να φανεί και ξεγυμνώνουν τους πολιτικούς. Για να αναζητηθεί η γέννηση. Αυτό τους είπα στο Αρχονταρίκι σήμερα. Που έχει μετατραπεί το Αρχονταρίκι της Μονής σε κρυφό σχολείο κάθε και εκεί. Έρχονται οι άνθρωποι και ρωτάνε γέροντα κανένα έρχονται. Κρυφό σχολείο έχει. Γιατί, διότι πολλοί πνευματικοί φασκιώνουν, όπως έλεγε ο Παΐσιος, τα παιδιά μας. Μην ασχολείστε. Δεν είναι δική σας δουλειά. Δεν είναι δική μας δουλειά. Και ποιον περιμένουμε να τα πει. Η Ιερά Σύνοδος. Θα τα πει η Ιερά Σύνοδος. Θα τα πούμε οι αρχιερείς. Ποιος θα τα πει. Εγώ δεν θα πω κανένα. Και θα έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που θα πει η Ιερά Σύνοδος, ότι αυτό είναι και το σωστό, ό,τι είπε η Εκκλησία, αυτό είναι το σωστό. Α, θα σας θυμίσω κάτι, για να μην τα ξεχνάμε. Ποιος καταδίκασε τον Άγιο Νεκτάριο? Ποιος? Πείτε το! Ποιος? Η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε τον Άγιο. Και τον έδωσε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ποιος έδωσε εντολή, μεθαύριο γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την επόμενη, την παραπάνω, Κυριακή. Θα έχουμε και Κύριο. Θα πούμε περισσότερα. Θα πούμε περισσότερα, αρκετά περισσότερα. Ρωτώ. Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας? Την αναστήλωση. Παναγία σώσε Θεοτόκη. Πού είχαμε πάει καλέ. Είχαμε φύγει από εδώ εικόνες. Είχαμε φύγει από την εκκλησία εικόνες. Και πού πήγανε. Και ποιος τις έκανε καλά από τις εκκλησίες. Ποιος δίνει εντολή στις εκκλησίες. Πείτε το. Η Ιερά Σύνοδος. Και οι παπάδες έκαναν υπακοή. Και βγάλανε και καίγανε κέρμα. Τις καίγανε τις εικόνες. Με εντολή της Ιεράς Συνόδου και των Επισκόπων. Λάθος. Λάθος της Ιεράς Συνόδου τότε. Και ήρθε μια άλλη σύνοδος που είπε ξαναβάλτε τις εικόνες στη θέση τους. Και αυτό γιορτάζουμε μετά. Άρα η Ιερά Σύνοδος
Επειδή είναι άνθρωποι, κάνει και λάθη. Κυνήγησε τον Άγιο Βικάριο, έκαψε εικόνες, μη σας πω και τι άλλο έκανε, θα τα πούμε την παράδοση στο επόμενο κήρυγμα. Όχι ένα και δύο. Όχι ένα και δύο θα σηκωθεί η τρίχα σας. Τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή το ξέρετε. Το ξέρετε. Τότε είχαμε ένα πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Με τους μονοφυσίτες και τους μονοθελίτες. Και έλεγαν λοιπόν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και άνθρωπος. Δεν έχει δύο θελήσεις, και την ανθρώπινη και τη θεϊκή, αλλά έχει μόνο τη θεϊκή. Δεν είναι δηλαδή και άνθρωπος. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, μα είστε καλά, τι είναι αυτά που διδάσκεται τον κόσμο? Και γράφει συγγράμματα, πολλά συγγράμματα, και ανέτρεψε την άποψη της Ιεράς Συνόδου. Διότι η Ιεράς Σύνοδος έλεγε ότι ο Χριστός είναι μόνο Θεός. Και όχι άνθρωπος, θεάνθρωπο όπως το λένε εμείς. Και ο Άγιος Μάξιμος αντέδρασε. Και είναι μόνος του. Μόνος του. Και η Ιερά Σύνοδος πήρε απόφαση να τον στείλει εξορία. Αλλά από την εξορία, αυτός έγραφε. Α, λέει, δεν γίνεται η Ιερά Σύνοδος, μου ξεσηκώνει τον κόσμο. Και παίρνει εντολή η Ιερά Σύνοδος να του κόψουν το χέρι το δεξί που έγραφε. Και του κόψαν το χέρι με εντολή της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Και τότε ο Άγιος μίλαγε με το στόμα. Δεν έγραφε. Και τι κάνανε? Ξαναμαζεύεται η Ιερά Σύνοδος και δίνει εντολή με ψαλίδι να του κοπεί η γλώσσα. Του Αγίου παρακαλώ. Του Αγίου. Αυτά έκαναν τότε οι αρχιερείς. Γιατί πήραν λάθος αποφάσεις. Γιατί είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι. Άρα υπόκειται σε λάθη. Άρα είναι δυνατόν αυτός που μου λέει και όταν έχω τον Χριστό και λέει θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Είναι δυνατόν να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε μια απόφαση της Ιεράς Συνόδου που τη βγάζουν άνθρωποι? Είναι δυνατόν να έχω εμπιστοσύνη? Και αν μου πει η Σύνοδος δεν είναι τίποτα πάρτετο και δεν πάμε μακριά, το είπε η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης. Την ίδια ώρα που η δικιά μας Σύνοδος έλεγε όχι, στο, είπε η Ιερά Σύνοδος της δικιά μας, της Κρήτης είπε δεν είναι τίποτα πάρτετο. Και μετά κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος και το ξαναμάζεψε να το εξετάσει, λέει. Ακόμα δεν ξανάβγαλε νέα απόφαση όμως. Καταλαβαίνετε, αδερφέ μου. Ποιον θα εμπιστευτείς, εάν μόνο σου δεν έχεις φροντίσει να ξέρεις την αλήθεια και να προσέχεις? Ποιον θα εμπιστευτείς? Αλλά θα πούμε και άλλα πολλά παραδείγματα την επόμενη εβδομάδα που θα ξανάρθουμε το Κύριο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αλλά θα είναι σύσσωμη η Εκκλησία. Το σύνολο, ακόμα και η Οικουμενική Σύνοδη, υπόκειται σε λάθη. Και γι' αυτό την ένωση με τον Πάπα, ποιος την αποφάσισε? Η Οικουμενική Σύνοδος. Γιατί λένε κάποιοι ότι η Οικουμενική Σύνοδος έχει το αλάθητο. Το αλάθητο το έχει σύμπασα η Εκκλησία, την οποία οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο εις πάσαν αλήθεια. Και όχι μερικούς δεσποτάδες. Σύμπασα την Εκκλησία οδηγεί. Και τότε στην Οικουμενική εκείνη Σύνοδο βρέθηκε ένας Μάρκος Ευγενικός και είπε εγώ δεν έχω γράφει. Και η Εκκλησία, ο λαός, ο κλήρος, ποιον ακολούθησε? Τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Άρα λοιπόν λάθος και εκεί. Και γι' αυτό καταργήθηκε αυτή η Οικουμενική Σύνοδο. Και γι' αυτό δεν έχουμε 8 Οικουμενικές Συνόδους, αλλά έχουμε 7 Οικουμενικές Συνόδους. Οι άλλες, ο λαός αποφάσισε ότι είναι σωστές, έγκυρες και είναι και αλάθαστες. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Ποιος θα είναι διαφορετικός?
Γι' αυτό λοιπόν αδέρφια μου σήμερα επενέβομαι ότι να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Μερικά χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα είναι. Αλλά για να καταλάβουμε θα πρέπει να ξέρουμε και οι Εβραίοι πώς το περιμένουν. Γιατί οι Εβραίοι περιμένουν τον Μεσσία τους. Έναν ηγέτη. Και προσέξτε, και βάζουν όλη την ανθρωπότητα, ξεγυρνώνουν τους πολιτικούς, παγκοσμίως με τους αγανακτισμένους, να ζητούν ηγέτη. Κάποιος που θα ηγηθεί. Και μιλάνε όλοι για παγκόσμια κυβέρνηση. Έλεγαν λοιπόν στο Αρχονταρίκι, εκεί που πίναμε το τσάι και το καφέ, έλεγαν λοιπόν αυτά τα πράγματα. Και μου λέει κάποιος κύριος, του λέω, η κρίση θα αναδείξει ηγέτη. Και μου λέει, ναι πάτε, θα αναδείξει. Αλλά μετά από κάθε κρίση, πράγματι βγαίνει ένας ηγέτης. Αλλά ο Σάκης βγήκε ηγέτης, αυτός ήταν δικτάτορα. Ήταν δικτάτορα, είχαμε δικτατορία. Και εδώ πάμε για παγκόσμια δικτατορία. Γιατί παγκόσμια κυβέρνηση θα προκύψει, γιατί να ζητούν παγκόσμια ηγέτη. Οι Εβραίοι λοιπόν λένε ότι ο Μεσσίας τους θα είναι παγκόσμιος ηγέτης και θα δημιουργήσει παγκόσμια κυβέρνηση. Με σκοπό να κάνει τι? Πρώτον, να επιστρέψει όλους τους Εβραίους στη χώρα του Ισραήλ. Δεύτερον, περιμένουν τον ηγέτη που θα τους χτίσει το ναό του Σολομώντα. Τρίτον, θα επιβάλλει παγκόσμια την ειρήνη. Και αν δεν θελήσει ο κόσμος την ειρήνη, με την ειρήνη θα την επιβάλλει για τον πολέμο την ειρήνη. Αυτό πιστεύω. Και γι' αυτό. Και αυτό πιστεύαν και τότε που ήρθε ο Χριστός. Ο αληθινός Μεσσίας, αυτό που δεχτήκαμε εμείς ως Μεσσία. Αλλά τι. Τι λέμε για τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε. Αυτός εκεί μόνο δεν πρόσεξε τον άλλο. Αλλά όταν ήρθε μετά από 30-40 χρόνια, γκρεμίστηκε και ο ναός που είχαμε. Αυτός ήταν κατάρα για το εβραϊκό γένος. Χάσαμε τον ναό μας. Ένα ναό είχαμε του Σολομώντα. Και τον χάσαμε όταν ήρθε ο δικός σας ο Μεσσίας των Χριστιανών. Αυτόν λέτε λέει Μεσσία. Αυτός αντί να μαζέψει όλους τους Εβραίους του Ισραήλ, από τότε που ήρθε, διασκορπίστηκαν όλοι οι Εβραίοι στα πέρατα της Οικουμένης. Και ενώ οι προφητείες λένε επί συναγάγη των λαών αυτού, επί των οίκων Ισραήλ, ότι θα μαζέψει το λαό του Θεού ξανά στο σπίτι του Ισραήλ, αυτός λέει ο Μεσσίας σας. Που λέτε εσείς, όχι μόνο δεν έφερε πίσω το λαό. Σκορπίστηκε ο λαός και ήρθαν μουσουλμάνοι εδώ κάτω, ήρθαν άλλοι κατακτητές και μας διώξαν εμάς και τα πήραν τα εδάφη Παλαιστίνη. Αυτός είναι ο Μεσσίας, λένε. Ποιος Μεσσίας? Λένε ότι θέλει άρχον ειρήνης. Θα γλιτώσει τον Ισραήλ, βασιλεύς βασιλέων και άρχοντας της ειρήνης. Ποιος άρχοντας ειρήνης, λένε. Που από τότε που ήρθε ο δικός σας ο Μεσσίας, λένε σε εμάς. Εδώ κάτω έχουμε βαφτεί στο αίμα εμείς. Μέχρι και τώρα αιματοκυλούμεθα κάθε μέρα. Κάθε μέρα πολέμος, κάθε μέρα φασαρίες, κάθε μέρα σκοτωμή. Αυτή την ειρήνη, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός ήταν η κατάρα του έθνους μας. Αυτόν εσείς δεχτήκατε, τον ψευδομεσσία. Ο Μεσσίας θα φέρει πίσω το λαό του Θεού και θα το δείτε όταν έρθει. Ο Μεσσίας θα χτίσει τον γκρεμισμένο λαό του Σολομώντα και θα φέρει ως άρχον ειρήνης, ως βασιλεύς των βασιλέων. Και το περιμέναν τον Μεσσία σαν βασιλιά. Όχι έναν άνθρωπο καλέ που γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Ένα ταπεινό που γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Και γι' αυτό και κοροϊδευτικά του δώσανε χαίρα βασιλεύ των Ιουδαίων. Εσύ ρε είσαι, του είπανε, που θες να διεκδικήσεις και τον τίτλο του βασιλέα, πάρε και την κόκκινη
κλαμίδα, πάρε και ένα καλάμι για να κάνεις τον βασιλιά, παλιό απατεώνα. Εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και γι' αυτό δεν τον σταυρώσαμε. Μήπως τον δέχτηκε η Εκκλησία. Τον δέχτηκε η Εκκλησία. Υπήρξε αρχιερέας, λέει, εξιουδαίων, που συμφώνησε με τις απόψεις σου. Μια μικρή ομάδα λαού, λέει. Οι υπόλοιποι φώναζαν, σκοτώστε τον, σταυρώστε τον, άρον, άρον, σταύρωσε τον. Αυτό λέτε εσείς για Μεσσία. Είστε καλά, λέει. Ο Μεσσίας θα αποδειχθεί στην ανθρωπότητα και θα τον καταλάβουμε από αυτό. Το ότι θα ζητήσει θα είναι ξυλέψη. Δεν θα είναι οποιοδήποτε πρόσωπο. Και γι' αυτό λέγεται και Αντίχριστος. Δεν είναι ένα αντίγραφο του Χριστού. Είναι αντίθετος από τον Χριστό. Δεν είναι όμοιος με τον Χριστό. Είναι αντίθετος. Το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό ο Χριστός γεννήθηκε σε σπηλιά. Αυτός που θα γεννηθεί σε παλάτι. Σε σπηλιά ο ένας βασιλέα το λέει. Σε παλάτι θα γεννηθεί. Άρα λοιπόν έχουμε το ένα χαρακτηριστικό. Περιμένουμε κάποιο πρόσωπο επιφανή, όχι κάποιο άσημο. Και γι' αυτό θα μπορέσει να ηγηθεί. Θα τον προβάλλουν οι τηλεοράσεις, θα τον προβάλλει η Μπίλντεμπεργκ, θα τον προβάλλει ο σιωνισμός, θα τον προβάλλει η μασονία, θα τον προβάλλουν όλοι αυτοί. Γιατί θα είναι κάποιο πρόσωπο επιφανή. Κάποιο πρόσωπο που θα είναι αγαπητό. Θα έχει προβληθεί ως αγαπητό πρόσωπο. Και δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι Εβραίοι. Αρκεί να είναι Εβραίος. Και ποιος είναι Εβραίος, δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς θα το καταλάβουμε όταν κάνουμε αυτό που είπαμε. Αρκεί να είναι Εβραίος. Και ποιος θεωρείται Εβραίος, κάποιος που η μάνα του είναι Εβραία. Ας μην είναι ο πατέρας. Αν είναι και ο πατέρας του, δεν μας απασχολεί Εβραίος. Αλλά η μάνα του θα είναι. Αλλά μπορεί να είναι Αγγλοεβραίος. Μπορεί να είναι Ελληνοεβραίος. Μπορεί να είναι Γαλλοεβραίος. Μπορεί να είναι Αμερικανοεβραίος. Αλλά πρόσωπο διάσημο. Και θα ισχυρίζεται, προσέξτε, αυτή είναι η απάντη, ότι ως Εβραίος προέρχεται από τη φυλή του Δαβίδ. Ενώ λέει θα μας εξεπατήσει και εκεί, γιατί θα είναι από τη φυλή του Δαν. Θα λέει ψέματα, λέει. Αλλά αυτός θα προσπαθεί με ντοκουμέντα να αποδείξει ότι είναι απόγονος του βασιλέως Δαβίδ. Και πώς θα το αποδείξει? Από τη μητέρα. Η μητέρα του, το γενεαλογικό της δέντρο πρέπει να φτάνει μέχρι τον βασιλέα Δαβίδ. Άρα δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει. Ο Χριστός ταπεινός, αυτός θα είναι εγωιστής. Αλλά θα προβάλλει τον ταπεινό. Θα παρουσιάζεται ως ελεήμον. Κάνει ελεημοσύνες, φιλάνθρωπος. Και ακούμε κάτι άρχοντες που είναι φιλάνθρωποι, κάνουν φιλανθρωπίες από εδώ, από εκεί, συμμετέχουν για τα αρπάκια, συμμετέχουν για τους ασύλους, συμμετέχουν σε φιλανθρωπίες. Όλοι αυτοί είναι υποψήφιοι να τους παρακολουθούμε. Και ιδιαίτερα αν έχουν γόνο βασιλικό μέσα τους ή πολύ πλούσιο. Θα είναι φιλάνθρωπος, θα είναι σοφός, θα παρουσιάζεται, θα τον παρουσιάζουν. Θα παρουσιάζεται ως δίκαιος, ως καλός. Θα έχει διοικητικά προσόντα. Θα μας πείθουν ότι αυτός έχει όλα αυτά τα προσόντα. Θα είναι χαρισματικός ηγέτης. Ενώ θα είναι, όπως σας είπα, ένας άνθρωπος όπως είμαστε κι όλοι. Αλλά θα είναι όμως περιοπής. Και σε αυτόν τον άνθρωπο θα μπει μέσα του ο Θεός Θεός. Και θα προέρχεται, όπως σας είπα, από τη φυλή του Δαν. Θα οικειοποιηθεί όπως ο Χριστός είχε το βασιλικό, το αρχιερατικό και το προφητικό, το ίδιο και αυτός. Θυμηθείτε τι λέει το δεύτερο θηρίο της Αποκαλύψεως. Εξετάσαμε το πρώτο. Θυμηθείτε το δεύτερο και τώρα εξετάζουμε το δεύτερο θηρίο. Θα έχει, λέει, πρόσωπο αρνή. Θα παρουσιάζεται έτσι όπως σας το είπα. Καλός,
φιλάνθρωπος, δίκαιος, ειρηνιστής, αγαπητός από το λαό. Θα είναι στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού αγαπητός. Ενώ μέσα του θα κρύβει εγωισμό, κακία, μίσος, γιατί θα έχει όλο το διάβολο μέσα του. Και γι' αυτό λέει θα έχει πρόσωπο αρνίων. Λέει θα είναι σαν αρνάκι άκακο. Μας λέει στο 13 κεφάλι. Και θα έχει δύο κέρατα. Και μας λένε οι άλλοι, τα δύο κέρατα είναι εξουσία. Θα είναι και πολιτικός ηγέτης, άρα δεν θα είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Μην τον αναζητάτε στη γειτονιά σας. Θα είναι πολιτικός ηγέτης και θα είναι και θρησκευτικός ταυτόχρονα ηγέτης. Θα έχει και θρησκευτική εξουσία, λένε οι πατέρες. Και γι' αυτό πολύ πήγαινε το μυαλό του στον Παπά, το δικέφαλο θηρίο. Και λένε πολύ ότι και η Τιάρα που μοιάζει, αλλά δεν είναι προς τα εκεί. Θα έχει και θρησκευτική και πολιτική και θα είναι πολιτικό πρόσωπο. Θα είναι λοιπόν τα δύο κέρδη, θα είναι περίπου 30 ετών. Και λένε οι άλλοι πατέρες ότι θα διοικήσει για 6 χρόνια. Όπως και ο Χοδονόσορ λένε, βασίλεψε για 36 χρόνια, έτσι και ο Αντίχριστος θα τελειώσει τη βασιλεία του στο 36ο έτος. Αυτό λένε οι πατέρες, γιατί είναι η στίπον του Ναβουχοδονόσορα, του Αντιχρίστου αυτού του βασιλέως. Ο Ιησούς μπήκε μέσα στον ναό και αυτός θα μπει μέσα στον ναό της Ιερουσαλήμ που θα χτίσουν. Και αυτός θα μπει μέσα. Και λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο Άγιος Οικουμένιος, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν θα μπαίνει, λέει, μόνο μέσα στον ναό, θα μπει μόνο στον ναό της Ιερουσαλήμ. Θα μπει και στους ναούς τους δικούς μας και θα γίνεται αποδεκτός, γιατί δεν θα έχουν καταλάβει. Θα έχει εξαπατήσει, λέει, τις θρησκευτικές εξουσίες, θα έχει εξαπατήσει άρχοντες, θα έχει εξαπατήσει τον κλήρο, και θα γίνεται δεκτός και μέσα στους ναούς. Γιατί δεν θα έχουν καταλάβει ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, αφού θα είναι αγαπητός, θα είναι έτσι, θα είναι παγκόσμιος κυβερνήτης. Θα είναι παγκόσμιος, πλανητάρχης. Θα θελήσει να πάει στο Οικουμενικό. Θα έρθει εδώ. Μπαίνει σε ναούς, λέει, θα μπαίνει. Αλλά στους ναούς αυτοί που θα τον δέχονται, τα μυστήρια θα είναι άκυρα. Δεν θα έχουν θεία χάρη. Και αυτά μας τα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Θεοφύλακτος και ο Άγιος Οικουμένιος. Τι άλλο, άρα είναι ένα πρόσωπο που θα μένει και σε ναούς μέσα, δικούς μας. Χριστιανικούς ναούς. Τι άλλο μας λέει, ότι το όνομά του, αν το ψηφίσουμε, θα είναι το 666. Όταν εμφανιστεί, θα προσθέσουμε το όνομά του να δούμε αν αυτός που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν και το όνομά του δίνει, δεν κλειδώνει, που λένε. Εάν δεν είναι το όνομά του, δεν κλειδώνει. Τι άλλο θα έχει, θα κάνει την αλλαγή του οικονομικού συστήματος, που σας το είπα προηγουμένως. Και θα επιβάλλει, αυτός θα το επιβάλλει. Άρα πιο πριν θα το έχουν κάνει άλλοι, θα το έχουν ξεκινήσει. Αυτός θα το επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλους. Και όποιος δεν το κάνει, θα διώκεται. Ως παράνομος, ως φοροφυγάς, θα διώκεται. Ότι θέλει να κρυφτεί από την εφορία. Θέλει να κρυφτεί από το κράτος. Και γι' αυτό θα διώκεται ως παράνομος. Δεν θα διώκεται επειδή δεν ακολουθεί τον Αντίχριστο, δηλαδή τον νέο πολιτικό άρχοντα. Γιατί δεν θα πει ποτέ ότι είναι ο Αντίχριστος. Εδώ δεν κατάλαβε ο κόσμος τον Χριστό, αδέρφια μου. Ήρθε και τον εσταυρώσαμε. Δεν τον κατάλαβε ο κόσμος τον Χριστό και τον σταυρώσαμε. Μην και οι Εβραίοι τον κατάλαβαν. Έτσι και τώρα, ούτε αυτό θα τον αντιληφθεί η ανθρωπότητα. Μόνο οι έρχοντες πνεύμα Άγιον θα τον αντιληφθούν. Και γι' αυτό θα στείλει ο Θεός τους δύο προφήτες. Δεν τον κατάλαβε ο κόσμος τότε και τον σταύρωσε. Θα καταλάβουμε τώρα τον Αντίχριστο. Είναι δυνατόν. Οι έπρεπε στην Ευμάγια από σχεδόν το έχουν κατάλαβε. Και γι' αυτό θα γίνει μεγάλη πλάνη.
Και γι' αυτό θα μπορεί και να μπαίνει μέσα στου ναού. Γιατί θα εξαπατεί του πάντε. Θα κινείται, λέει, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι κινείται εν πάση απάτη και τέρας ψεύδους. Θα κινείται με σημεία απάτης και τέρατα ψεύδους. Θα λέει τα πιο αφανταστικά ψεύματα που έλεγαν στην άνθρωπος για να εξαπατήσει. Αυτό το λεφτά έπαιρνε δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, και θα δει κόντρα με τους δύο προφήτες, τους οποίους στο τέλος θα τους σκοτώσει. Γιατί οι προφήτες θα του εναντιωθούν. Θα του εναντιωθούν οι προφήτες. Και γι' αυτό όσα χρόνια θα είναι πάνω, 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια, θα λένε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αλλά ποιος θα τους ακούσει. Και γι' αυτό λέει μόλις τους συλλάβει και τους σκοτώσει, θα χαρούν όλοι οι υπόλοιποι άρχοντες. Όλοι! Θρησκευτικοί άρχοντες, αλλά και πολιτικοί άρχοντες. Διότι ξεμπερδέψαμε με αυτούς τους δύο παλαιούς. Και από τη χαρά του θα περάσουν τώρα. Γιατί? Διότι δύο προφήτες, λένε οι άγιοι, θα στραφούν και κατά του κλήρου. Άρα για φανταστείτε να πει εδώ στην Αρχιεπισκοπή δύο που θα αρχίσουν να τα βγάζουν πέρα εναντίον του Αρχιεπισκόπου, εναντίον Επισκόπου. Θα μαζευτεί την άλλη μέρα η Ιερά Σύνοδος. Δεν τους τελειώσει. Εδώ κόψαν το χέρι και τη γλώσσα του Αγίου Μαξίμου. Και γι' αυτό λέει θα χαρούν οι άρχοντες. Και από τη χαρά τους, λέει η Ιδική Εγγραφή, θα ανταλλάσσουν δώρα μεταξύ τους. Τέτοια χαρά θα κάνουν. Και θα πέσει η γη, λέει, μόλις τους δουν την τρίτη μέρα και να στεκούν. Θα πάθουν σοκ, λέει τότε. Τι θα κάνει, θα βλασφημεί το Θεό. Πώς, αλλάζοντας τους νόμους. Θα αλλάζουν οι νόμοι και οι νόμοι, λέει, και με τα λόγια του, θα βλασφημεί και με τα έργα του Θεού. Δηλαδή, ένας νόμος που λέει «Ου φωνεύσεις και εσύ ψηφίζεις νόμο, ναι στις εκτρώσεις», είναι βλασφημία κατά του Θεού. Αλλάζεις τον νόμο και την εντολή του Θεού. Όταν λέει ο νόμος «Δεν θα ορκιστείς» και σε βάζουν εσύ να και ορκίζεσαι στα δικαστήρια, βλασφημεί το Θεό. Θα αλλάξει λέει τους νόμους και θα τους κάνει και με τα έργα που λέει ο κόσμος θα βλασφημεί το Θεό γιατί θα υπακούει σε αυτούς τους νόμους. Και στο τέλος αφού βγαίνει στον ναό του Σολομώντα τι θα κάνει αδέρφια μου. Δεν θα πει πουθενά ότι είναι Θεός. Μην περιμένετε να ακούσετε από το στόμα του ότι είναι Θεός. Γιατί το ξεκαθαρίζουν οι Εβραίοι. Εμείς λέει δεν δεχτήκαμε τον Χριστό, το δικό σας τον Μεσσία, διότι βγήκε και είπε ότι είναι Θεός, Υιός Θεού. Άρα Θεός. Άρα Θεός. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Υπάρχει περίπτωση, λένε άνθρωπος να είναι Θεός. Γι' αυτό τον σταυρώσαμε. Διότι δεν εκπλήρωνε καμία προφητεία. Άρα ο Αντίχριστος θα ξεγελάσει και τους Εβραίους. Δεν θα τους πει ότι είμαι Θεός. Ούτε θα παρουσιαστεί με 12 μαθητές. Δεν είναι αντίγραφο του Χριστού. Ούτε ομοίωμά του. Θα κάνει τα αντίθετα από ό,τι κάνει ο Χριστός. Τα αντίθετα ακριβώς. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Και στο τέλος αυτό κυβερνάει. Τότε θα μπει να θρονιαστεί και καλά μες στον ναό. Και επειδή θα έχει τον νεοσπόρο μέσα του, τι ήθελε ο νεοσπόρος να κάνει πάντοτε, να πάρει τη θέση του Θεού. Γι' αυτό έπεσε και έγινε από άγγελος διάβολος. Τότε θα φωνάξει μες στον ναό, είμαι Θεός! Προσκυρίστε με! Είμαι ο Θεός σας! Του ουρανού και της γης! Και θα κάνουμε σε ποτά. Τότε. Και τότε οι Εβραίοι, μόλις ακούσουν ότι είπε και αυτός ότι είναι Θεός, θα αποσκεφτήσουν οι Εβραίοι. Θα φύγουν από κοντά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και τότε πας Ισραήλ σωθήσετε. Και τότε λέει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ, θα γυρίσει στο πρόσωπο του Χριστού μας και θα ζητήσει συγγνώμη. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, ουμία με είδητε ξανά, δεν θα με ξαναδείτε λέει. Έως ότου ανοίγεται, ευλογημένος ο ερχόμενος
ένα όνομα του Κυρίου και θα το πει ο λαός τότε του Ισραήλ. Και η έδρα του δεν θα είναι στις Βρυξέλλες. Η έδρα του θα εγκατασταθεί τελικά στην Ιερουσαλήμ. Και γι' αυτό στα Ιερουσαλήμ που πηγαίνουμε κάθε χρόνο την κάνουμε σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Όλα τα Ιερουσαλήμ, βλέπετε όλο το Ισραήλ γίνεται σε καλύτερη από τις Βρυξέλλες πολιτεία. Σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Ενώ όλοι εκεί κάτω είναι Άραβες και ξέρετε στην Αραβικά κράτη, όταν πας στο Ισραήλ, έτσι όπως το φτιάχνουν, σε λίγο θα θυμίζει Παρίσι, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο. Να λοιπόν αδέλφια μου μερικά από τα χαρακτηριστικά. Άρα μην περιμένουμε κάποιον που θα εμφανιστεί μέσα στο Ισραήλ και θα αρχίσει να λέει ότι είναι Μεσσίας. Γιατί οι Εβραίοι δεν το περιμένουν έτσι. Οι Εβραίοι ακούσατε πως το περιμένουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθούμε και έτσι το περιμένουν και οι πατέρες, όπως οι Εβραίοι. Ότι θα εξαπατήσει με την όλη εμφάνισή του. Και θα κινδυνεύσουν. Και όχι μόνο αυτό, ένα άλλο χαρακτηριστικό θα είναι ότι η μάνα του, όπως σας είπα, θα είναι πολύ αγαπητή. Όπως υπήρξε η Παναγιά μας. Και θα διακρανώνουν οι Εβραίοι ότι είναι και παρθένα. Ήταν παρθένα. Ήταν παρθένα. Πριν το κάνουν. Ενώ λένε οι Άγιοι, η μάνα του θα είναι νιαρή. Θα έχει μολύνει τη σάρκα της. Θα την έχει μολύνει και ας διακρίνεται ότι ήταν παρθένα. Και θα είναι όμορφη και αγαπητή από το λαό. Γιατί λέει η μάνα του θα είναι φιλάνθρωπος γίνει. Θα ασχολείται με φιλανθρωπίες. Με έργα. Να βοηθάει φτωχούς, αρρώστους. Ψάχνετε να βρείτε τέτοια γυναίκα, άμα την δείτε κάπου. Και θα είναι επιφανής όμως. Δεν θα είναι καμία κυρία Απόπη και κυρία Καλλιόπη απ' την άλλη. Θα είναι πρόσωπο που προβάλλεται και ο γιος της με χρυσό το αποκαλυφθεί το πραγματικό του πρόσωπο. Άρα λοιπόν και τι λέμε, θα είναι λέει το περιμένουμε όχι άγαμο όπως είπα στην αρχή. Άγαμος ήταν ο δικός σας Μεσσίας. Εμείς το περιμένουμε σαν τον Δαβίδ που είχε οικογένεια. Θα είχε οικογένεια, θα είναι παντρεμένος. Δεν θα είναι ανήθικος. Δεν θα είναι άγαμος. Μας δίνουν τα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν βάσει των χαρακτηριστικών θα προσέχουμε από εδώ και πέρα αφού ζούμε τα σημεία των καιρών. Ουμή παρέλθει γενεά αυτή έως αν ταύτα πάντα γίνεται. Οι μέρες που ζούμε είναι όντως αποκαλυπτικές, όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος και όπως λένε και η ταπεινότητά μας από το 1983, που φωνάζουμε «Έρχεται ο Αντίχριστος». Συνεχίζουμε και το λέμε. Και πιστεύουμε, αδέρφια μου, ότι όμως είμαστε σε ημέρες που δεν θα αργήσει. Εμείς μας δόθηκε το προνόμιο να γνωρίζουμε το τέλος και την διαδρομή του, το σημείο των καιρών, αλλά και του Αντιχρίστου. Ξέρουμε τα σημεία των καιρών. Και έτσι λοιπόν αδέρφια μου, χωρίς να έχετε προφητικό χάρισμα, σας ρωτώ, εάν ζούμε σε αυτές τις ημέρες, που όλα δείχνουν ότι ζούμε, η κατάσταση θα ανανύψει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, πρέπει να πηγαίνει προς τα κάτω για να δει ο σωτήρας, να δει ο ηγέτης. Άρα πρέπει να οδηγηθούμε προς τον κρεμό. Πρέπει να οδηγηθούμε όπως λένε οι πατέρες σε μεγάλη φτώχεια, πείρα οι άνθρωποι, θλίψη ή οδηγέποτε γέροντα για να παρουσιαστεί αυτός που θα ηγηθεί, που θα το παρουσιάσουν οι τηλεοράσεις, που θα μας δείξουν ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει. Αυτός είναι ο γιος αυτής της φιλανθρώπου κυρίας. Αυτός είναι αυτής της αγάπης. Αυτός είναι εκείνος. Και τότε η ανθρωπότητα, εκεί που θα έχει δυστυχήσει, μέχρι τέλους, θα τον αποδεχτεί. Όπως αποδέχεται και τώρα, τι λέει, τι να κάνουμε. Λέει ότι να πεινάσουν να σκόψουν κι άλλο τα νοστάρια. Και βλέπετε αποδέχεται ο λαός.
σκύλο το κεφάλι, ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι οδηγούν τα πράγματα προς το χειρότερο. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε περισσότερο τώρα να κάνουμε βήματα, όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος προς τον Χριστό. Βήματα μυστηριακής ζωής. Θέλω παρακαλώ περισσότερη εξομολόγηση. Ψάχτε μέσα στα βάθη της ψυχής σας. Μην υπάρχει κάποιο πάθος. Μην υπάρχει κάποια μάρτυρα που κρύβει ένα δαίμονα. Γιατί θα σας φάνε να καταδύσετε. Διώξτε από μέσα σας κάθε πάθος. Και αποκτήστε αρετές όπως είπε ο Χριστός. Περισσότερη εξομολόγηση. Περισσότερη νηστεία. Περισσότερη προσευχή. Περισσότερη Θεία Κοινωνία. Μειώστε, εξαφανίστε τα αμαρτήματα. Εξαφανίστε τα αμαρτήματα. Για να έρθει η Θεία Χάρη σε πάνω μας. Να μπορέσουμε να μας δώσει δύναμη, αλλά και να διακρίνουμε όταν έρθει ο άνομος. Να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο άνομος και να μην προσκυνούμε. Και να φωνάξουμε ότι εμείς δεν προσκυνούμε ουδέν άλλο. Είμαι μόνο τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον Υιόντισε ο τόπου, τον εσταυρωμένον και αναστάντα κατά τα Ζηραφάς. Εμείς αυτό προσκυνούμε, αυτό λατρεύουμε, αυτό μιλούμε, αυτό θα έχουμε το θάρρος εκείνη την ημέρα να το ομολογήσουμε, ώστε να βρεθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού, να βρεθούμε και να έχουμε χριστιανικά τέλη, ανώπινα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και καλή απολογία να δώσουμε επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αμήν. Όλοι μαζί, όρθιοι. Διευχώ τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.